αυτή η απορριπτική στάση προς τον λαϊκισμό που αντιμετωπίζεται ως εξειδανίκευση του παρελθόντος και για τούτο ως στάση του πνεύματος ουσιαστικά συντηρητική, αν και διαθέτει την επίφαση του αντιαρχοντισμού, της προοδευτικότητας και μάλιστα της επαναστατικότητας, είναι πρόδειλη στη σκέψη του Χατζή. Γνωρίζει άλλωστε ότι ως κατασκευή διανοουμένων ο κοινοτισμός προκύπτει συνήθως από τις αναλύσεις μιας κοινωνιολογίζουσας ιστοριογραφίας ή μιας ιστορικής κοινωνιολογίας που αρδεύει από ορισμένες γερμανικής ιδίως καταγωγής ερμηνευτικές παραδόσεις ιστορίας του πολιτισμού. Έτσι μεταγράφεται η παρουσία της κοινότητας σε τρία επίπεδα. Ο διοικητικός μηχανισμός της κατανοείται από τη σκοπιά της αυτονομίας. Ο παραγωγικός ιστός της ανάγεται στον συνεταιριστικό θεσμό και ο πολιτιστικός της χώρος μετασχιώνεται σε συλλογική δημιουργία αυτούργων. Επιπλέον, ο Χατζής κρατούσε τις αποστάσεις του από τους ακαδημαϊκούς μας μπαγαπώντητες, αθεράπευτα αντιρομαντικός, αντιειδηλιακός. Γράφοντας λοιπόν ένα αντιδιήγημα, θα μπορούσε να ρωτάει «Τώρα ποιο θα ήταν το νόημα του νόστου και της αρνητικότητας στον κόσμο που μας συνέχει?» Είναι προφανές ότι η κοινότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως tertium comparationis, δηλαδή για να συσχετιστεί αυτό που είναι με αυτό που χάθηκε κατά την αρνητική υπέρβαση του παρόντος ή που θα έπρεπε να προσκτηθεί κατά τη θετική εκδοχή αυτής της διεργασίας. Συνηθίζεται πάντως αυτό το θέμα να το προσεγγίζουμε με την αυταρέσκεια των αστείων, δηλαδή των κατοίκων των άστεων, και να θρηνούμε την ύπαιθρο που φαίνεται να χάνει τον παρθενικό της σημαίνεο που διέθετε στους κόλπους μιας φυσικής κοινότητας αναγκών. Τα πράγματα μάλλον είναι απλούστερα και η συμπεριφορά μας συναρτάται με πλήθος συντελεστών. Πρώτιστα με τον τρόπο που κρατούμε τις αποστάσεις μας από ό,τι εμφανίζεται ως αντικειμενική πραγματικότητα μέσα από τη σύγχρονη ηθογραφία. Γι' αυτό μπορούσε ο Χατζής να ρωτάει ξανά «Πού να γυρίσουμε?» δίδοντας την εξής απάντηση. Ούτε κλειστές κοινότητες βλαχοποιημένων μπορούμε να ονειρευτούμε, στο παράδειγμα του Σκουρογιάννη, και ούτε αποκτούμε εθνική ταυτότητα αν οι κοπέλες μας γυρίζουν στο δρόμο με αραχοβίτικα ή με τσοβίτικα τα γάρια. Πράγματι, μέσα από το σύνολο των συναφών κειμένων, γιατί όπως σας είπα υπάρχει μια σειρά συνεντεύξεων που ακριβώς επεξηγούν όλη αυτή την διεργασία και για τούτο θα έλεγα μπορούμε να δώσουμε ό,τι ο ίδιος μας είπε με δύο γραμμές. Τι είδους πολιτική με εισαγωγικά ανθρωπολογία είναι ό,τι διακινείται και μέσα από αυτό το λογοτεχνικό έργο. Πράγματι δεν είναι οι απόκοσμοι χαρακτήρες όπως έχουν γραφεί, δεν είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι αυτός ο άξενος, αυτή η άξενη πολιτεία, παραμένει ως πολιτεία, παραμένει ως χώρος σημερινός. Και επομένως εκεί μέσα υπάρχει μία διεργασία στην οποία ο καθένας από μας μετέχει, αντιλαμβάνεται τη θέση του και προσπαθεί ακριβώς να την υπερβεί. Βέβαια, στο σύνολο των κειμένων, όπως εξήγησε από την αρχή, δηλαδή του λογοτέχνη, δηλαδή του πολιτικού διανοουμένου και του ιστορικού της λογοτεχνίας, υπάρχει με δύο λέξεις ό,τι ο ίδιος θα θεωρούσε ότι είναι η δασκαλή του. Παρακαλώ. Κατά την ύστερη λοιπόν περίοδο της συγγραφικής δραστηριότητας, στην οποία εντάσσεται και το διπλό βιβλίο, ο Χατζής κινείται ως ανένταχτος θειασότης της υποδιαμόρφωσης νέας αριστεράς, μια και οι ζωντανές δυνάμεις του τόπου παραμένουν ακόμη σκορπισμένες σε διάφορους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς. Η βασική θεωρητική του αντίληψη, παρά τις δυσκολίες και τις παγιδεύσεις της πράξης, παρέμεινε ανένδοτη ως προς την ανάγκη της ριζικής κοινωνικής αλλαγής. Κι αν το δίλημα «καπιταλισμός ή δικτατορία του προλεταριάτου» έχει εκφυλιστεί σε θεώρημα δογματικής επανάπαυσης χωρίς αντίκρισμα στις κοινωνικές εξελίξεις, την αμηχανία διαδέχθηκε το μεγάλο κύμα της αμφισβήτησης. Τι είναι όμως αυτό που συνοψίζει το αντίδοτο του Χατζή ως διανοουμένου σε αυτή την απάρνηση του πολιτισμού γενικά? Σε υποεπεξεργασία αντιδιήγημα είναι εξομολογητικός.
Αγαπούσα πάντα την ιστορία. Ήταν ο ένας μου δάσκαλος. Ο άλλος ήταν η λύπη. Ως προς την ιστορία αφιερώθηκε σε ό,τι αφορά την ανάδυση και την πορεία του νεοελληνισμού ή του ρωμαϊκού, με βάση τα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά που ενσαρκώνουν εντελώς συγκεκριμένα τη γενική νομοτέλεια. Γνώστης λοιπόν του πλούτου που διαθέτει το μέρος στους κόλπους του όλου. Ως προς τη λύπη, προτιμούσε να του ζωγραφίσουν, όπως τον Δον Κιχώτη, στην ασπίδα, μια μορφή παράξενη και πολύ λυπημένη, κατά το μότο του διηγήματος «Ο Detective». Σε κάθε περίπτωση, προσπερνούσε τους ανιστόρητους και αφιλοσόφητους. Επομένως, μέσα από αυτό το δίπτυχο, από τη μια η ιστορία και από την άλλη η λύπη, ήταν, όπως ο ίδιος έλεγε, οι δυο δασκαλοί του. Και ακριβώς αυτού του είδους η σύζευξη, η λύπη, αυτή η ιστορική μελαγχολία, θα έλεγε κάποιος, και από την άλλη η ιστορία, ό,τι μπορεί να μας δείξει, μπορεί να πει κανείς ότι θα μπορούσε αυτό το δίπτυχο να αποτελέσει τον οδηγό μας για να δώσουμε μία μορφή ανασύνθεσης, σημείο προς σημείο, όλων ακριβώς που άμεσα ή έμεσα υπονοεί αυτό το κείμενο. Δηλαδή μας δίνεται έτσι η ευκαιρία για μια τελική ανασύνθεση του κειμένου. Από το πρώτο της χρονικό και ρητά μέσα στο κείμενο σημείο το αφετηριακό, δηλαδή από το 1940 έως την εποχή που ο ίδιος ολοκληρώνει και δημοσιεύει αυτό το κείμενο. Παρακαλώ.